Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έκυψαν στη Το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε, σύμφωνα με ανακοίνωση, την ευθύνη. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Τόμας Ντεμαζίερ, δήλωσε ότι οι ερευνητές ακολουθούν διάφορες ενδείξεις. Πληροφορηθήκαμε, είπε, για την υποτιθέμενη ανάληψη ευθύνης από το ούτω καλούμενο Ισλαμικό κράτος, που είναι στην πραγματικότητα μια σπήρα τρομοκρατών. Τόνισε ότι κανείς δεν θα ησυχάσει ώσπου να πιαστούν ο ένοχος ή οι ένοχοι. Ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι ο επικίνδυνος εγκληματίας του Μακελιού παραμένει ασύλληπτος, προτρέποντας τους πολίτες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι γερμανικές αρχές είχαν συλλάβει αιτητή ασύλου από το Πακιστάν, 23 ετών, σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης στη Χριστουγεννιάτικη αγορά. Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Τα μέτρα ασφαλείας στο Βερολίνο έχουν ενισχυθεί με την παρουσία πάνοπλων αστυνομικών σε πολυσύχναστες περιοχές. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές παρέμειναν κλειστές σήμερα, καθώς η πόλη πενθεί. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης μεταφέρθηκε στη Μόσχα ισορρός του πρέσβη της Ρωσίας στην Τουρκία, Αντρέι Καρλόφ, ο οποίος δέχτηκε πισόπλατα 9 πυροβολισμούς από το όπλο νεαρού αστυνομικού χθες στην Άγκυρα. Προηγήθηκε τελετή στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Το φέρετρο που μετέφερε τη ισορρό ήταν... Το φέρετρο που μετέφερε τη ισορρό ήταν καλυμμένο με την σημαία της Ρωσίας. Τη ισορρό υποδέχτηκαν σε ένδειξη τιμής ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, και ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλού Τσαβούσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Μόσχα. Πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους με την ισορρό του Καρλόφ, οι τουρκικές αρχές πραγματοποιούσαν ειδική τελετή στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό να εξαίρει το ρόλο του εκλειπώντος στην αναθέρμανση των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Παρούσα ήταν και η χείρα του Ρώσου πρέσβη και πολλοί ξένοι διπλωμάτες, ανάμεσά τους και οι πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Η Τουρκία και η Ρωσία έχουν συστήσει μια κοινή επιτροπή που θα ερευνήσει την δολοφονία του διπλωμάτη. Η ομάδα Ρώσων ερευνητών έφτασε στην Άγκυρα για να συνδράμει τις έρευνες. Η δολοφονία του ευνοεί εκείνους που ήθελαν να δημιουργήσουν ρήγμα ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία, δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι συμφώνησαν με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να συνεχίσουν την συνεργασία τους, περιλαμβανομένου και του θέματος της Συρίας. Μοιραζόμαστε με τον πρόεδρο Πούτιν την ίδια άποψη, σύμφωνα με την οποία η συνεργασία μας με τη Ρωσία σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα για τη Συρία, δεν πρέπει να εμποδιστεί από αυτή την επίθεση, δήλωσε ο Ερντογάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου δήλωσε στον Αμερικανό ομολογό του Τζον Κέρι ότι η Άγκυρα και η Μόσχα πιστεύουν ότι οι υποστηρικτές του κληρικού Φετουλάχ Γκιουλέν βρίσκονται πίσω από τη δολοφονία, ανέφεραν πηγές του τουρκικού υπουργείου στο πρακτορείο Reuters. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς εγγύησεις, χωρίς στρατεύματα και χωρίς εκπεριτροπής προεδρία, δήλωσε ο Μουσταφά Κιτζή. Επανέλαβε ότι το σύστημα των εγγυήσεων μπορεί να επαναξιολογηθεί 15 χρόνια μετά τη λύση και πρόσθεσε ότι στη Γενέβη ελπίζει ότι θα βγουν χάρτες, κάνοντας αναφορά και σε ποσοστά εδάφους. Οι δηλώσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς δεν βοηθούν τη διαδικασία, αναφέρει ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βίκτορας Παπαδόπουλος. Σε ποσοστά εδάφους αναφέρθηκε ο Μουσταφά Ακίντζη σε συνέντευξή του στο τουρκικό Αλ Τζαζίρα. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι από τις 9 μέχρι τις 11 Ιανουαρίου θα συζητηθεί στη Γενέβη το εδαφικό με στόχο την κατάθεση χαρτών. Εμείς θα ετοιμαστούμε για πάνω από 29,2% και εκείνοι ίσως πάνω από 28,2%, δήλωσε ο κύριος Ακίντζη. Στο θέμα των ποσοστών, εμείς κάναμε ένα σοβαρό βήμα. Τώρα θα περιμένουμε να κάνουν και εκείνοι ένα βήμα. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πρόσθεσε ότι στις 12 Ιανουαρίου θα προσέλθουν η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βρετανία και αναφέρθηκε στον τρόπο που θα γίνονται οι συζητήσεις. Γίνεται λόγος για μία μέθοδο στην οποία θα γίνονται διαφορετικές συναντήσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Δεν θα είναι οπωσδήποτε 5 πλευρές μαζί.
Ασφαλώς όταν έρθει η ώρα και αυτό θα γίνει. Γι' αυτό λέμε πέντε χώρες άλλωστε. Αλλά ενώ εμείς οι δύο ηγέτες θα συζητούμε σε ένα δωμάτιο, σε διαφορετικό δωμάτιο θα συζητούν οι άλλοι τρεις, η Τουρκία με την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες είναι αυτοί οι πέντε. Και επιπλέον μπορεί να είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητής. Όπως συμφώνησαν οι δύο πλευρές. Μπορεί να έρθει η κυρία Μογκερίνη ή ο κύριος Γιούνκερ, ανέφερε. Ο Μουσταφά Κιντζή αναφέρθηκε σε δημοψήφισμα στα μέσα του 2017 αν υπάρξει συμφωνία στη Γενέβη και αφού ετοιμαστούν τα συντάγματα του Ομοσπονδού Κράτους και των δύο πολιτιών. Έθεσε και πάλι την εκπεριτροπής Προεδρία ως προϋπόθεση λύσης, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα των εγγύησεων. Θα είναι ένδειξη της ανάγκης για ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Η ασφάλεια και οι εγγύησεις είναι οι ευαισθησίες των δύο πλευρών. Αυτά δεν είναι ζητήματα που θα διευθετηθούν χοντρικά. Αν η μία πλευρά συνεχίσει να λέει μηδέν στρατός, μηδέν εγγύησεις, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Αν και εμείς πούμε να μην ακουμπήσουμε μία τελεία ή ένα κόμμα και να συνεχίσει όπως είναι, και πάλι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Εγώ από την αρχή λέω ότι εμείς χρειαζόμαστε ασφάλεια, χρειαζόμαστε και εγγύησεις. Ενώ αυτή η ανάγκη μας θα καλυφθεί, ας μην αποτελεί αυτό απειλή για την άλλη πλευρά. Μπορεί να βρεθεί τρόπος για αυτό. Ο κύριος Ακιντζή έκανε και πάλι λόγο για 15 χρόνια μέχρι την επαναξιολόγηση του θέματος, στο οποίο διάστημα, όπως είπε, θα φανεί αν δουλέψει το νέο σύστημα, ενώ έκαμε αναφορά και στο φυσικό αέριο. Ας δούμε μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια να ενώνεται το φυσικό αέριο της Κύπρου με εκείνο του Ισραήλ και μέσω της Τουρκίας να σταλεί στην Ευρώπη. Στον οικονομικό τομέα ας δημιουργηθεί αμοιβαία εξάρτηση. Ας δουν ότι από τη φιλία της Τουρκίας μπορεί και οι δύο κοινότητες να κερδίσουν, ανέφερε ο Μουσταφά Κιντζή. Οι θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς δεν υποβοηθούν τη διαδικασία, αναφέρει ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βίκτορας Παπαδόπουλος. Σε γραπτή του δήλωση, ο κύριος Παπαδόπουλος σημειώνει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καθορίσει σαφώς τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να διαπραγματευτεί, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και προσδοκίες των Ελληνοκυπρίων. Αναφέρει ακόμη ότι η επιδιωκόμενη λύση δεν μπορεί να εκφεύγει του συμφωνημένου πλαισίου και ούτε φυσικά των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό που επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση, αναφέρει ο Βίκτορας Παπαδόπουλος, και ειδικότερα προς την τουρκοκυπριακή πλευρά, είναι, αντί δηλώσεων, την ανάγκη να επικεντρωθούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα στον στόχο ελαχιστοποίησης των υπαρχουσών διαφορών, προκειμένου να υπάρχει πραγματική προοπτική επιτυχίας στη διάσκεψη στη Γενέβη. Οικογενειάρχης πατέρας τριών παιδιών σκοτώθηκε σε φοβερό τροχαίο δυστύχημα στην Δευτέρα. Νεκρός είναι ο Γιάννος Χατζηγιάννης, 48 ετών. Το θανατηφόρο συνέβη όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος προσέκρουσε στο όχημα του Χατζηγιάννη, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου. Φρικτό θάνατο βρήκε 48χρονος οικογενειάρχης ο Γιάννος Χατζηγιάννης, πατέρας τριών παιδιών, σε νέο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το πρωί στην οδό Κώστα Μισαούλη μεταξύ Τσερίου και Δευτεράς, στο ύψος της Λαπάτσας. Σήμερα το πρωί γύρω στις 8 παρατέταρτον, μικρόν ιδιωτικών αυτοκίνητων που εκινήτου στο δρόμο Δευτεράς προς Λαπάτσαν, χτύπησε στο πίσω μέρος ημιφορτηγού το οποίο ήταν σταθμευμένο για εργασίες. Μεταξύ του των δύο αυτοκινήτων βρισκόταν ο ιδιοκτήτης του ημιφορτηγού, ο οποίος καταπλακώθηκε από τη σύγκρουση. Στη συνέχεια το άτομο αυτό απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η τροχέα Λευκοσίας διενεργεί εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του νέου θανατηφόρου. Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ένορκη κατάθεση επέλεξε να δώσει ο κατηγορούμενος για το τριπλό φωνικό του Νοέμβριο του 2015 Χρήστος Θωμά. Κάθισε στο εδόλιο του μάρτυρα, ορκίστηκε και διαβάστηκαν οι δύο καταθέσεις που έδωσε στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του. Από το εδόλιο του κατηγορουμένου σε αυτό του μάρτυρα κάθισε σήμερα ο κατηγορούμενος για το τριπλό φωνικό Χρήστος Θωμά, επιλέγοντας να απολογηθεί ενόρκως.
«Ξέρω, έκανα λάθος. Εσκότωσα 3 πλάσματα και δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω». Ήταν οι πρώτες γραμμές της κατάθεσης που έδωσε τη νύχτα της σύλληψής του και η οποία διαβάστηκε, όπως και η συμπληρωματική που έδωσε μερικές μέρες μετά. Ο Θωμά αποδίδει την κόντρα με τα θύματα, Κωνσταντίνο και Παράσκον Τορζή και Εμίλιο Μητιάδους, στην παρενόχληση που έκαναν τηλεφωνικά στους γιους του, κάτι που δεν ανέχθηκε, όπως είπε, και ευθύνη για το οποίο επιρρύπτει στη γυναίκα με την οποία είχε σχέση. Αυτό συνέβη και τη μοιραία νύχτα και κάλεσε, είπε, τους τρεις να συναντηθούν, να τους κεράσει και να λύσουν τις διαφορές τους. Ισχυρίστηκε όμως ότι δέχτηκε απειλές, ύβρις και προκλήσεις. «Ήμουν πολλά θυμωμένος, δεν καταλάβαινα τίποτα», λέει στην κατάθεσή του. Και σε άλλο σημείο, «δεν είχα σκοπό να τους σκοτώσω, αλλά έβριζαν εμένα και τα παιδιά μου, επροκαλούσαμε, εθόλωσαν το μυαλό μου, έπεσε μπροστά μου ένα μαύρο μπανί. Εμετάνιωσα, μακάρι να με συγχωρήσει ο Θεός, θέλω να ζητήσω συγγνώμη που τα παιδιά μου». Ισχυρίζεται ακόμα ότι δεν κατάλαβε ότι τους μαχαίρωσε και το έμαθε μετά τη διαφυγή του. Η οικογένεια και τα παιδιά του ήταν, κατέθεσε, η αιτία να μην διαφύγει στα κατεχόμενα από την πύλα. Πολλοί προτιμούν το ανεργιακό επίδομα αντί να εργαστούν στα ξενοδοχεία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ Χάρης Λοϊζίδης, σχολιάζοντας τις ελλείψεις σε καταρτισμένο εγχώριο προσωπικό που παρατηρούνται στην Κύπρο. Απορρίπτει το επιχείρημα για μικρούς μισθούς και δηλώνει ότι κάποιοι δεν επιθυμούν να δουλεύουν βάρδιες. Τα έσοδα από τον τουρισμό απογειώθηκαν φέτος σε ποσοστό 14% σε σχέση με πέρσι. Ελλείψεις σε καταρτισμένο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό παρατηρούνται στα κυπριακά ξενοδοχεία, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ μετά από έκτακτη γενική συνέλευση. Είπε επίσης ότι επιλέγουν την Κύπρο για να εργαστούν και από τα πιο προηγμένα κράτη, αναγνωρίζοντας, όπως ανέφερε, τη σεβαστή μισθοδοσία που προσφέρεται από τα κυπριακά ξενοδοχεία. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί προτιμούν ίσως και το ανεργιακό επίδομα πολλές φορές αντί της εργασίας. Το έχουμε μεταφέρει και στο Υπουργείο Εργασίας και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι αναφορές γίνονται υπό το φως των στοιχείων που παρουσίασε χθες ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού για αφίξεις που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια, ενώ απομένει να καταμετρηθεί ακόμη ο Δεκέμβριος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ Χάρης Λοϊζίδης αναφέρθηκε σε μια δεύτερη θετική παράμετρο, αυτή των εσόδων που αναμένεται να φτάσουν τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, μια αύξηση 13 με 14%. Το 50% περίπου των εσόδων από τον τουρισμό κατανέμονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας, πέραν δηλαδή του χώρου διαμονής, στη γεωργία, τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις υπηρεσίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ αναφέρθηκε και σε επενδύσεις. Την τριετία της ύφεσης να πραγματοποιηθούν επενδύσεις πέραν των 450 εκατομμυρίων για αναβάθμιση και εξυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μας βιομηχανίας. Την τριετία της ύφεσης να πραγματοποιηθούν επενδύσεις πέραν των 450 εκατομμυρίων για αναβάθμιση και εξυγχρονισμό της ξενοδοχειακής μας βιομηχανίας. Ο κύριος Λοϊζίδης είναι σίγουρος, όπως είπε, ότι η κυβέρνηση θα παρατείνει για ακόμη 1 με 2 χρόνια τα πολεοδομικά κίνητρα που είχε προσφέρει στους ξενοδόχους και λήγουν με το τέλος του 2016. Η πολιτεία οφείλει να είναι δίπλα στους αθλητές μας, καθώς η προσωπική επιτυχία καθίσταται ταυτόχρονα και άθλος για έναν λαό, για μια χώρα και γιατί όχι για τον κόσμο ολόκληρο, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε χαιρετισμό του στη βραδιά Ολυμπιονικών. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού για τους αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης κατέστησε επίσης σαφές και υπογράμμισε ότι η πολιτεία οφείλει να δώσει λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τους αθλητές και δεν είναι άλλο από την ανασφάλεια για το μέλλον. Ο οργανισμός αποφάσισε, όπως απονείμει, την ανώτατη αθλητική διάκριση στους αθλητές και αθλήτριες που τιμούν τη χώρα μας σε μεγάλες αθλητικές οργανώσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ήδη από το 2014, όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ετοιμάσει νέο σχέδιο, το οποίο θα καλύπτει αθλητές που πέτυχαν μεγάλες διεθνείς διακρίσεις. Αναμένω σύντομότατα μέσω του αρμόδιου Υπουργείου ο νέος σχεδιασμός να τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, και ο ΚΟΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του σχεδίου, το οποίο θα υποβληθεί στα αρμόδια σώματα για τα περαιτέρω. Είμαι βέβαιος
πως σύντομα θα είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το δίκαιο αίτημά σας, από το οποίο άλλωστε υποφελήθηκαν στο παρελθόν αξιόλογοι συνάδελφοί σας αθλητές. Και λίγα λόγια για τον καιρό, που αύριο ο καιρός θα είναι συνεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ορεινά αναμένεται να χιονίσει. Οι άνεμοι θα πνέουν ότι δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 ως 4 μποφόρ, αλλά παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 14 στα παράλια και στους 3 στα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός. Το ύψος των χιονιών στην κορυφή του Ολύμπου είναι 30 εκατοστά και στην πλατεία Τροόδους 20. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στις ορεινές και μη ορεινές περιοχές θα χιονίσει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Και με την πρόγνωση για τον καιρό φτάσαμε στο τέλος του απόψινου δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.